θέλω να πω ότι τα δημοτικά συμβούλια θα μπορούσαν πράγματι να έχουν κάνει τις συνεδριάσεις τους, να έχουν ζυμώσει τέτοιες προτάσεις κατασταλαγμένες και ουσιαστικές και σήμερα εδώ πραγματικά με ένα ψήφισμα να μπορούσε να προχωρήσει. Αυτό για να δικαιολογήσω ή εν πάση περιπτώσει να προχωρήσω μια κατάσταση που νομίζω ότι γυμνάζει χωρίς λόγο εδώ μέσα. Το ότι πράγματι εστιάθηκε το πρόβλημα και εμείς σήμερα έχουμε μια κλειστή γέφυρα, αν κανείς αναλογιστεί αυτό που είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, ότι ενδεχομένως σήμερα, αν δεν γινόταν αυτό, να θρυνούσαμε άλλα ζητήματα, το θεωρώ πολύ ουσιαστικό. Θέλω να πω ότι δεν μιλώ προσωπικά, μιλώ ως παράταξη δημοτική και αυτό που έχω να προσθέσω, αν μου αναλογεί κάτι σήμερα, μέσα από το Δήμο Σερβίων, λοιπόν, απευθυνόμενοι προς την περιφέρεια αλλά προς την κεντρική σκηνή, είναι ότι εμείς θα έχουμε μια αγαστή συνεργασία και με το τρίπτυχο αυτό που ανέφερα. Η υψηλή γέφυρα Σερβίων είναι ένα κομμάτι της Εθνικής Οδού. Είναι αυτό λοιπόν που αφορά σε πρώτη φάση εμάς, αλλά κυρίως όλη τη χώρα. Συνδέει δύο περιφέρειες και μπορεί και έχει πρόσβαση σε πύλες εισόδου και εξόδου 2. Συνεπώς, όλοι πρέπει να συνεργαστούν, κύριε Περιφερειάρχη, απευθύνουμε και στους δημάρχους και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να υπάρχει σύνεση και πραγματικά μια λογική συμπεριφορά συνεργασίας. Αν σήμερα αυτό εδώ έγινε για να πάρουμε τις ανάσες του κόσμου, πλην της επίσημης πληροφόρησης που είχαμε από την περιφέρεια, το αναγνωρίζω και το σέβομαι. Αν έγινε όμως για να υπάρχουν προτάσεις, αντιλαμβάνεστε ότι έτσι προτάσεις δεν γίνονται. Είναι πολύ λογικό. Επειδή όμως ο κύριος Δήμαρχος κατά επανάληψη είπε ότι δεν πρέπει να έχουμε χρειά προεκλογικού λόγου, εγώ λοιπόν στέκομαι σε αυτό, βάζω τελεία. Λέω ότι το πρόβλημα στην υψηλή γέφυρα Σερβίων πράγματι ήταν πολύ σοβαρό, αλλά αλλιώς καμία γέφυρα δεν θα άφηνε. Για τα περαιτέρω, νομίζω ότι την Τρίτη που θα γίνει η συνάντηση κάτω στο κέντρο, θα πρέπει εμείς, οι δημοτικές αρχές, ενώ τα δημοτικά συμβούλια, να μπουν στη λογική σοβαρά, σεμνά και όμορφα να κατασταλάξουν σε προτάσεις που έχουν κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις και μετά να γίνει μια ωραία συγκέντρωση, ωραία,